πλευράς των κοινοβουλευτικών κομμάτων σε σχέση με, διάφορες δηλώσεις που προβαίνουν σχεδόν καθημερινά σε σχέση με το Κυπριακό. Άρα ο πρόεδρος θα αναμένει και θα συζητήσει μαζί τους, επαναλαμβάνω, πολύ συγκεκριμένα θέματα που άπτονται της διαχείρισης του Κυπριακού. Μάλιστα. Θα ζητήσετε και τη συμμετοχή ενδεχομένως σε αυτή τη διάσκεψη και των μονίμων μέλων του Συμβουλίου Ασφαλείας αυτή τη φορά? Το έχουμε ζητήσει από την προηγούμενη φορά, ναι, κύριε Ιωάννη. Ναι. Είναι ξεκάθαρο και μάλιστα υπάρχουν και δημόσιες δηλώσεις από υπουργούς εξωτερικών, ναι, χωρών που επιβεβαιώνουν το. Ναι, είχαμε και παράπονα από τον Σερκέι Λαυρόφ ότι τον αφήσαν κάποιοι. Ο οποίος ξεκαθάρισε ότι έχει ζητηθεί από κυπριακής και ελλαδικής πλευρά να συμμετάσχει. Από εκεί και πέρα είναι επιθυμία μας, ξέρετε, το Συμβούλιο Ασφαλείας εμπλέκεται στο Κυπριακό, είτε αρέσει σε κάποιους, είτε όχι, από το 1964, από τον Μάρτιο του 1964. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε ότι η συμμετοχή του σε μια διάσκεψη για την Κύπρο θα είναι σημαντική, θα βοηθήσει τη διαδικασία και θεωρώ ότι το συγκεκριμένο θέμα θα εξαρτηθεί αναλόγως και των εξελίξεων και πόσο κοντά ή μακριά είμαστε σε μια ενδεχόμενη πτήση. Μάλιστα. Και έχω μπροστά μου την εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος. Είναι το κύριο θέμα: μπλόκο Νορβηγία σε οπλισμό. Η νορβηγική κυβέρνηση εμπόδισε για πρώτη φορά προμήθεια της εθνικής φρουράς. Τώρα θα πρέπει να κάνουμε εικασίες. Την έχω κάνει, κύριε εκπρόσωπε, αν θέλετε, σχολιάζετε. Η εικασία μου είναι εξής. Νορβηγός είναι ο ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά για το ρόλο του τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω αν μπορεί να συνδεθεί αυτή η εξέλιξη. Αν επιβεβαιώνεται πρώτα απ' όλα το δημοσίευμα. Τι έχετε εσείς να μας πείτε επ' αυτού? Δύο θέματα. Μπορώ να σας αναφέρω ότι το δημοσίευμα σε μεγάλο του μέρος, αν το κάνετε στην πραγματικότητα, από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ότι ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης δεν μπορώ να κάνω εικασίες. Έχω υποχρέωση και προς όλους που μας παρακολουθούν να, όταν μιλάμε, να γνωρίζουμε και να υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα. Ναι, αλλά το έχετε ψάξει το θέμα, φαντάζομαι, και έχετε... Το θέμα είναι υπό διερεύνηση, ναι, κύριε Ιωάννη. Ναι, και εμείς αυτές οι προμήθειες εθνικής φρουράς θα ξανακάνουμε τη διαδικασία από την αρχή, τι θα γίνει? Βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία, εσωτερική διαδικασία στο Υπουργείο Άμυνας με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους που αφορούν θέματα που άπτονται προσφορών. Μάλιστα. Και μας έχουν πει ότι λόγω των εξελίξεων στο Κυπριακό αυτή ήταν η αιτία. Όχι, δεν έχει γίνει καμιά τέτοιου είδους αναφορά από πλευράς της νορβηγικής εταιρείας. Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Καλή σας μέρα. Καλή σας...